Πάμε να καλημερίσουμε μαζί με τη Μαρία Ζαφυρίου το Δήμαρχο, τον κύριο Κωνσταντίνο Ζέρβα. Καλημέρα, καλημέρα. Από θερμοκρασία πώς πάμε? Πώς πάτε? Καλημέρα, καλημέρα. Συνόμαστε. Καλημέρα κύριε Καπουράκη, κύριε Στάθη. Καλημέρα. Καταρχάς να ζητήσω συγγνώμη για τη φωνή, γιατί είχα μια μικρή απώλεια λόγω, ξέρετε, του ψύχου, της ζέστης. Το... Α, οι διαφορές. Μήπως πήγες σε καμιά συναυλία και φώναζες? Όχι, είχαμε δημοτικό συμβούλιο προχθές. Το ίδιο λέμε, χειρότερο είναι. Εκεί είναι χειρότερα τα πράγματα. Ναι. Λοιπόν, μας έχεις καλέσει 10 φορές στη Θεσσαλονίκη και δεν έχουμε έρθει. Έχει ομορφή. Αλλά πολύ περιμένουμε πόλη, να τη φτιάξει πρώτα για μετά. Αν μας φτιάξει πέρα 5 πράγματα. Αυτό ακριβώς γίνεται. Τώρα βρισκόμαστε στο Μέγαρο Μουσικής 2, σε αυτό το τόσο όμορφο κομμάτι της πόλης μας, όπου το τελευταίο διάστημα έχουμε ξεκινήσει μια μεγάλη ανάπλαση, διαμορφώντας ένα μεγάλο χώρο στάθμευσης, περίπου 17 στρεμμάτων. Αυτό τον εξαιρετικό πεζόδρομο που ξεκινάει από τον Κελάριο Κόλπο, που ήταν το βυζαντινό λιμάνι της πόλης μας, φυσικό λιμάνι, διαμορφώνοντάς το με άσφαλτο, και συνεχίζουμε εδώ το πλακόστρωτο γύρω από το Μέγαρο Μουσικής 2. Βλέπετε τα παγκάκια που έχουμε βάλει φωτιστικά σε ένα σημείο που ο κόσμος έρχεται για να αθληθεί, για να ψαρέψει, για να ρεμβάσει στο εξαιρετικό λιοβασίλεμα της πόλης μας. Πλέον η εικόνα είναι πραγματικά πολύ όμορφη, σε ένα μήκος περίπου 800 μέτρων, και συνεχίζουμε τη συντήρηση της νέας παραλίας, η οποία τα τελευταία 10 χρόνια πραγματικά είχε ανάγκη να ασχοληθούμε λίγο μαζί της. Ξέρετε, είχε αρχίσει να παλιώνει. Είναι τόσο σημαντικό, ώστε φροντίσαμε να διώξουμε τα γκράφιτι, να φροντίσουμε το πράσινο. Τα συντριβάνια της θα δουλέψουν τις επόμενες μέρες. Βέβαια, εδώ και ένα μικρό παράπονο. Με το που καθαρίζουμε τα γκράφιτι, σε δύο μέρες είναι πάλι γεμάτο. Εντάξει, τώρα αυτό είναι αυτό. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Έχουμε βαρεθεί, κύριε Καπουράκη, να τα καθαρίζουμε, να τα πλένουμε, να βάζουμε ειδικά υλικά, ώστε κάτι πρέπει να γίνει γι' αυτό. Να ρωτήσω, όλο το παραλιακό μέτωπο συντηρείται, έχετε εργασία σε όλη την έκταση, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Εγώ την Αριστοτέλους αγαπάω. Ανατολικά. Εμένα το Μέγαρο εκεί που ήσουν φαίνεται μακριά. Την Αριστοτέλους θέλω εγώ, εκεί να θέλω. Να φάμε κάτι, να πιούμε ένα καφέ, δήμαρχε, κάτι εκεί. Εκεί. Νομίζω τα είχαμε πει ότι αυτή τη στιγμή τρέχουν οι διαγωνισμοί για τη μελέτη τόσο του άξονα της Αριστοτέλους, στην καινούργια πλατεία Αριστοτέλους, όπως επίσης και το ντεκ της παλιάς παραλίας. Όλα αυτά είναι μέρος ενός remake του θαλάσσιου μετόπου μας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό να το φροντίσουμε. Ό,τι καλύτερο έχει η βιτρίνα της πόλης μας είναι αυτό το κομμάτι. Παράλληλα, βέβαια, με πολλές γειτονιές, γιατί δεν είναι μόνο αυτό το κομμάτι, είναι πολλές γειτονιές, πάνω από 1000 στρέμματα του Δήμου μας. Φροντίζονται στην Τούμπα, στην περιοχή του Χαριλάου, στην Πέμπτη Κοινότητα, στην Άνω Πόλη. Κάθε γειτονιά να νιώσει τη φροντίδα. Όσον αφορά, βάζετε και νέα φώτα LED στους δρόμους? Είναι ένα ακόμα κομμάτι. Ήδη βλέπετε εδώ πέρα τα πλάνα με την τοποθέτηση φωτιστικών LED, που παρέχουν πολύ καλύτερο φωτισμό και πολύ οικονομικότερο φωτισμό. Παιδιά, αλλάζει όψη με το LED. Είναι άλλος φωτισμός, είναι μέρα. Είναι πολύ πιο ζωντανός φωτισμός και πολύ πιο οικονομικός. Και ασφάλεια, δήμαρχε. Μέχρι και 85% μικρότερη κατανάλωση. Γι' αυτό φροντίσαμε, μειώσαμε τα τέλη στους δημότες, τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού κατά 30%. Γιατί ακριβώς αλλάζουμε τους λαπτήρες, να έχουμε μικρότερη κατανάλωση, να επιστρέφεται αυτό το ποσό τα αποδοτικά στους Δήμους και να αξιοποιούμε τη νέα τεχνολογία, που είναι και έξυπνη τεχνολογία. Και όλα οικονομικό και ασφάλεια προσθέτει, δήμαρχε, έτσι δεν είναι? Με την έννοια ότι ο φωτισμός. Και πολύ. Και πολύ ευκολότερη στη συντήρηση, κύριε Στάθη. Είναι. Όλα αυτά γίνονται για διαχείριση. Ανά πάσα στιγμή μπορούμε να καταλάβουμε τι δεν πάει καλά σε ένα φωτιστικό. Να μην χρειαστεί να πάει το συνεργείο εκεί πέρα να δει τι συμβαίνει. Καταλαβαίνετε αυτό, παλιά που είχαμε τα ειδικά συνεργεία σε τιμότητα. Στείλε το κουβούκλιο να ανέβει, να ξεβιδώνει και τέτοια. Ρε δήμαρχε, πες μου κάτι σε παρακαλώ. Εκεί που ψαρεύουν, έχει ψάρι και ψαρεύουν οι Θεσσαλονικείς? Τώρα ρωτώ απαράξενα πράγματα, αλλά σου λέω τώρα ότι... Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πάσα. Πρώτον, υπάρχουν ψάρια και μεγάλα ψάρια. Υπάρχουν τσιπούρες, κεφαλόπουλα, λαβράκια. Είναι πολύ καθαρά ψάρια. Στον κόλπο αυτόν ξέρετε πολύ καλά ότι καλλιεργείται σχεδόν το 50% των μυδιών, στριδιών που αξιοποιούνται και εξάγονται και στο εξωτερικό, στον κόσμο. Και χθες
στους εξαιρετικούς αγώνες που γίνονται εδώ από τον Ναυτικό Όμιλο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Optimist, ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα με πάνω από 300 συμμετοχές. Τι είδαμε κάτω από καραβάκια, από τα σκαφάκια? Τρία δελφίνια. Δελφίνια! Λυπάμαι πολύ μπροστά. Αλήθεια τώρα. Δελφίνια, βέβαια. Πολύ. Ακριβώς εδώ, ακριβώς που βλέπετε, στο ούτε ένα μίλι από εδώ που στεκόμαστε, υπήρχαν τρία δελφίνια που δώσαν χαρά και, αν θέλετε, και τύχη στην πόλη. Γιατί όπου έρχεται το δελφίνι σημαίνει ότι έρχεται τύχη και έρχονται καλές μέρες. Μάλιστα. Τι λες τώρα, θυμάμαι πώς. Όλα δείχνουν ότι. Κοίταξε να δεις, ρε παιδί, πώς αλλάζει η πόλη τώρα. Αλλάζει, θυμάμαι αυτό το καφετί που είχε εκεί και τη μυρωδιά που βγαίνε κάποτε, ας πούμε. Μπροστά από το Λευκό Πύργο, ας πούμε, και μπροστά από την Αριστοτέλη. Έχει αλλάξει όλο αυτό. Έχει δηλαδή. Έχει, βέβαια. Εγώ χαίρομαι τόσο πολύ που βλέπω τους ανθρώπους τώρα στο έργο που κάναμε να τρέχουν. Τον είδα να τρέχει ο άλλος τώρα εκεί. Τον είδες που έτρεχε. Κάθονται να ρεμβάζουν. Αυτά τα παγκάκια που βάλαμε, κύριε Στάθη, το βράδυ στο Ηλιοβασίλεμα είναι γεμάτα από κόσμο. Είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Μπράβο. Αυτή είναι η ζωντάνια της πόλης. Η ζωντάνια της πόλης αυτή είναι. Και αυτό είναι που αγαπάνε στη Θεσσαλονίκη. Ρε Δήμαρχε, εσύ είσαι σε μια πόλη τώρα, άκουσε εδώ τώρα. Εσείς καμιά φορά ακούω Θεσσαλονικούς και λένε εσείς στην Αθήνα που κάνετε, κυβερνάτε εσείς και μας έχετε γραμμένους και διάφορα τέτοια. Λέω, ρε παιδιά, είστε μια πόλη που είστε 2 ώρες με το αυτοκίνητο από όλες τις βαλκανικές πρωτεύουσες. Λοιπόν. Και η Αθήνα είναι 4-5 από τη Θεσσαλονίκη. Τι θες τώρα, εμείς είμαστε στην άκρη. Το κέντρο είναι εκεί. Αρκεί να το καταλάβετε, να το αξιοποιήσετε. Είναι πολύ ζωντανή πόλη. Ναι. Πολύ ζωντανή πόλη. Ελείπουν και υποδομές από την πόλη μας. Και φτιάξατε, βάλε εκεί, βάλε τις φωνές, φώναζε. Λοιπόν. Αυτό κάνουμε. Αυτό ξέρουμε. Έχει τις φωνές, γι' αυτό έκλεισε εκεί η φωνή μου. Γι' αυτό έκλεισε η φωνή. Αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν. Καλημέρα, Δήμαρχε. Θα τα ξαναπούμε. Καλά σα, κύριε. Να σε καλά. Μαρία, ευχαριστούμε. Μαρία, την καλημέρα μας.